Πάτησα το REC, σιγά-σιγά μπαίνω σε mood, έχω διαλογιστεί. Ε, Πάρα ότι δεν είμαι σε χωριό, έχω διαλογιστεί και είμαι εντάξει. Έχω ερεμήσει, πιστεύω. Το ακούω από τη φωνή μου. Το ακούω από τη φωνή σου. Ε... Και είμαστε σε μια ετοιμότητα, νομίζω, για να Αυτή η συμβεί αυτό που είναι να συμβεί. Αυτό όταν, όταν λες, αλήθεια τώρα, όταν λες θα συμβεί αυτό που είναι να συμβεί τι ναι. αντίδραση... όπα περίμενε. Τι αντίδραση περιμένεις δηλαδή από μένα. Δεν άλλη είναι σαν... Μια φορά... Ναι, άλλη μια φορά σε κούφανα. Ε. Αυτό έγινε. <laughs> ναι. Yeah. Ε, δεν έχουμε. Έχει άλλη, άλλη μία προσπάθεια. Μετά νομίζω τελείωσε. Δεν θα ξανακάνουμε. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Συγγνώμη. Ήταν... Δεν θα μπορέσω και να δουλέψω. Δηλαδή δεν είναι. Το έχω ξαναπεί. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει. Ε, ε, συγγνώμη, χιλιά, συγγνώμη, έχει δίκιο. Απλώ αυτή τη στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπο με κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ ε. μιλούσα και η ένταση έπεφτε. Όπω το δικό σου. <laughs> Είδε πώ είναι τώρα. <laughs> ναι, και ήμουν σε τα, φάση... Όλα αυτά είναι εναντίον μου, το βλέπει. Ναι, 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 και άλλη μια φορά. Και συνήθω ό,τι λάθη έχει στην ηχογράφηση τη δική σου τα παίρνω εγώ μετά και βγάζω mm -hmm. τα μάτια μου να δω τι έχει γίνει. Ναι. Που δεν είναι δικά σου λάθη, είναι random από drivers, οτιδήποτε. Και τώρα απλώ αποφάσισε αυτό να φρικάρει. Και τόση ώρα το βλέπω εντάξει και πάω να γράψω και δεν έχει κοιματομορφήρε καθόλου. Α πούμε ότι είναι η δική μου εκδίκηση τέλο πάντων. Αλλά. Συγγνώμη για γι αυτό. απαντήσω αυτό το που πήγε να με, με ρωτήσει και. Έπρεπε να απαντήσω. Ναι, αυτό ουσιαστικά δεν σημαίνει τίποτα. Το είναι να γίνει αυτό που είναι να γίνει, και γι' αυτό το λε κιόλα. Μάλιστα. Και Κοίτα. σε βγάζει από μια βολή παύση, α πούμε. <laughs> είναι να γίνει, ότι είναι να γίνει. Αυτό. Θέλω να σου πω ότι αυτό το επεισόδιο κανονικά το ακούνε μαζί με αρνή που ψήνεται στη Σούβλα. <laughs> okay. Και θέλω να χαιρετήσω όλου που κάνουν το αρνί. και θέλω να πω ότι κάποιοι <laughs> από αυτού το ακούνε νωρίτερα, διότι είναι Patreons και παίρνουν το επεισόδιο νωρίτερα και αυτοί οι Patreons δυστυχώς θα πρέπει να κάνουν ότι ψήνουν αρνή γιατί εμεί θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα για να ξέρει τώρα. Γιατί εμεί είμαστε μόνο. Κοιτάμε μόνο το πόσο influencers είμαστε. Και σαν influencer πρέπει να μιλήσουμε για το αρνί και το Πάσχα. Εννοείται και την παράδοση την τιμούμε πάρα πολλέ φορέ το έχουμε κάνει βεβαίως. βεβαίως. Όχι, βεβαίω. <laughs> όχι, χάρη μου, αλή. Όχι, όχι, όχι. Όχι, εσύ κλείσε. Και τέλο πάντων. Όχι. <laughs> ναι. <laughs> ναι ήθελα να σου πω ότι αυτό κανονικά θα ήταν το πρώτο τελευταίο μας επεισόδιο για φέτος. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Πάτρονς αποφάσισαν να κάνουμε άλλα δύο. Οπότε θα κάνουμε 20 επεισόδια αντί για 18 και θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Πάτρονς που το αποφάσισαν αυτό. Και έτσι η σεζόν θα κλείσει μετά. Κάτσε, κάτσε, έχει λίγο ακόμα. Ναι. 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 Εντάξει, τώρα τίναξα και ένα χαλάκι που είχα, οπότε όλα κομπλά. Καλά έκανε. Να σου πω, θε να κάνουμε και ένα παλαμάκι μαζί, γιατί τόση ώρα δεν το κάναμε. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο, ναι. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε. Τρία. Και κάνω και εισαγωγή, ε. Mm -hmm. Τρία. Δύο. Ένα. Γεια σα και καλώ ήρθατε. Άλλο ένα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα εδώ, μαζί με το Στέλιο Ανατολίτη. Τι σούβλα, τι σούβλα ξεκίνησε έτσι Στέλιος Ανατολίτης Κάνω και το εμένα, Που είμαι ο άλλος και... Το άλλος <laughs> και... Είμαι ο άλλος όπως συνήθως, όπως συνήθως μας εκφωνούν Όταν περπατάμε μαζί με το Στέλιο στο δρόμο Ευχαριστώ <laughs> ρε ε... τι, τι φλάκας <laughs> εγώ, εγώ φταίω μωρέ που ξεκινάς ε, μασουλώντας αρνή να πούμε Δηλαδή δεν σέβεσαι τίποτα Εντάξει ποιος? είπαμε ότι πλησίασε αυτή η περίοδο ή έφτιασε τέλο πάντων αυτή η εφτασε τελο παντων αυτη η περιοδο της, χρονιά. Ε, χρονιάς Και εσύ αρχίζει τώρα και μασουλάς κατευθείαν Και είσαι εκτός, κλίματο, εντό εκτός κλίματος, εντός κλίματος αλλά, Είμαι φουλ εντός ε, κλίματος Τι λες, απλά ρηφάρεις και με κατηγορείς για πράγματα που δεν συμβαίνουν ναι. Τι ναι. Έτσι, βλέπετε την καταπίεσή μου έτσι, τι βλέπετε τι, την ακούνε συγκεκριμένα, <Τι> ναι. Ναι, <Τι> <το> ναι. <πιλώνεται>. Η, <Τι> η αλήθεια είναι ότι άμα τη βλέπω την καταπίεση μάλλον θα μέδερνε ο Χάρη, αλλά ναι. Σε καταπιέζω απομακρυσμένα τώρα. <Τι> Πάντω θυμάσαι που στην, στον Ορφαία το έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Είχε έρθει ένα και σου είπε, Α, φαίνεσαι πιο. Σε... <Τι> Ακούγεσαι λιγότερο φλόρο. <Τι>, <Τι>, τι σου είχε πει, Τι πάση βαγκράση <Τι> ήταν εκεί, Όχι, <Τι> θα σου πω, αυτό δεν ήταν στον Ορφαία. Ήταν στην παράσταση που. Ήταν στο χάπι που <Τι> σου <Τι> άνοιγα. <Τι> οκ. <Τι> <Τι> Στο Ελιάρτ, όπου ναι ήρθε ένας ρε παιδί μου να μου μιλήσει, άκουγε το podcast και αυτά. Εντάξει, πιτσιρικάς ήταν και μου είπε αυτό, ότι σε άκουγα στο podcast, ρε παιδί μου και σε είδα από κοντά και τελικά είσαι πιο φλόρο. <σχελύου> αυτό από κοντά. <σχελύου> Οπότε. Ναι, Έχω αυτή πια, τη σκέψη φωνήσεις. και θα την πω. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά ναι, οκ. Δεν ήξερα και εγώ πώ θα το πάρω. Του είπα ευχαριστώ. Λοιπόν. Θέλω να γκρινιάξω. Ναι. Εντάξει, θέλω πραγματικά να γκρινιάξω και θέλω να, ε, θέλω να προειδοποιήσω ότι τώρα εσεί όλοι ψήνετε αρνιά και δεν ξέρω τι άλλο κάνετε και τώρα κοκορέτσια ή κάνετε μανιταρόσουπε και όλα αυτά. Και μπράβο. Και οι μαγειρίτσε. Ναι, δεν μπορώ να φάω μαγειρίτσα με μανιτάρια είναι πιο ωραία. Ε, για μένα, για μένα. Συγγνώμη, για μένα, παιδιά. Αυτή είναι η άποψή μου, η προσωπική. Συγγνώμη αν ενοχλώ έτσι. Ο, Εντάξει, καλά, ναι. γενικά η μαγειρίτσα είναι Αυτό ο συνδυασμό. Ε, Πνευμόνη με αυτό το πράσινο, τι είναι μέσα, δεν ξέρω. είναι. Ε, εγώ, μαρούλια πίσω, και τέτοια μαγειρίζο. είναι. Γενικά είμαι πολύ υπέρ τη μαγειρίτσα με λαχανικά και κοτόπουλο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μανιτάρια okay. και κοτόπουλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίση. Okay. Θα σκεφτώ λίγο. Να κάνουμε μια μαγειρίτσα φέτο, να μην κάνουμε. <laughs> Κοιταχτήκαμε με νόημα και συνεννοήθηκαμε. <laughs> θα κάνω μαγειρίτσα με μανιτάρια και κοτόπουλο. <laughs> λοιπόν. Εντάξει, έκλεισε. Έκλεισε. Άκου τώρα. ανήκω τώρα. Ανήκου στι ευπαθεί ομάδε που μπορούν να εμβολιαστούν. Okay. Ναι. Ωραία. Έχω το νόσημα F31. Τα νοσήματα που μπορούν... είσαι εξωγήινος. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Το ICD-10 λοιπόν είναι το F31. Μέσα ο κατάλογος λέει από F20 ως F25 και F31. Και μπαίνω στο φάκελό μου στον ΕΟΠΗ και δεν είναι πουθενά δηλωμένο το F31. Και λέω εγώ τώρα σαν άνθρωπος. Θα πάρω τη γιατρό μου που με ξέρει από τότε που μου έβγαλε το F31, μία από τις τρεις, ξέρω εγώ, από τους τρεις, whatever, και θα το δηλώσουμε. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση». <laughs> Ωραία, λέω. Τέλεια. <laughs> Οκ. Okay. Μπαίνω στο εμβόλιο.gov.gr και μου λέει «Θα πάρεις τη γιατρό σου ή τον γιατρό σου και θα πεις να σου συνταγογραφήσει ή να σε βάλει μέσα με το νόσημα». <laughs> λέω τώρα «Παιδιά, εγώ έχω επίσημο έγγραφο από την ελληνική κυβέρνηση. Έχω πάρει απαλλαγή από το στρατό για το F31». Γιατί δεν είναι. Είναι ιατρικό απόρριτο, δεν μπορεί να δηλωθεί. Αλλά εγώ αυτέ τι βεβαιώσει τι έχω. Γιατί δεν έχουν περαστεί. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Τώρα, στη συνταγογράφηση, τι κάνουν τώρα αυτοί, τι κάνουν. Αυτή, από οποιαδήποτε συνταγογράφηση έχει πάρει στη ζωή σου, εσύ, ε, έπρεπε να έχει ένα νόσημα για να την πάρει. Οκ. 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 Εμένα τα φάρμακα αυτά δεν τα συνταγογραφούσαμε γιατί τι παίζει. Εκείνο τον καιρό ήμουν ανασφάλιστο εντελώ. Και τώρα είμαι χάρη, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε αμέσω μετά. Είναι η επόμενη μου γκρίνια. Εκείνο τον καιρό λοιπόν ήμουν ανασφάλιστο. Και τι γίνεται, με τα ψυχιατρικά φάρμακα πρέπει να πα στο φαρμακείο ενό νοσοκομείου και να πάρει όποιο γενώσιμο είναι εύκαιρο. Και τότε το γενώσιμο που δίνονταν στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα φάρμακο με το οποίο ο γιατρό μου δεν είχε καλά αποτελέσματα στου ασθενεί τη. Και μου είπε, σε παρακαλώ, να βρούμε έναν τρόπο να μην πάρει αυτό το φάρμακο, διότι φοβάμαι ότι θα υποτροπιάσει. Okay. Οπότε δεν έχει συνταγογραφηθεί αυτό ποτέ σε μένα για αυτόν τον λόγο. Όταν αργότερα, ε, πώ το λένε, απέκτησα ασφάλιση και τα λοιπά, δεν πήγα να το γράψω γιατί είχα συνηθίσει να το αγοράζω. Και εγώ χαζό. Αυτό είναι δική μου ευθύνη. Χαζό. Κατήχαζο. Μπράβο μου. Και πάω που λε, και συνειδητοποιώ ότι τώρα πάλι πάω να μπω να ασφαλιστώ και βλέπω ότι είμαι ανασφάλιστο. Και λέω: Δεν τέλεια. το πιστεύω ότι είμαι ανασφάλιστο. Δεν... Mm. Λέω: Θα το αφήσω για μετά αυτό τώρα. Κάτσε τώρα να και πάω. Και όπω στο... είχε πει και ο Χριστό, ο ανασφάλιστο πρώτον το λίθο βαλέτο. Μπαλέτο. Πρώτο. Μπαλέτο, μπαλέτο, μπαλέτο. όμω, όχι βαλέτο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί αν είσαι ανασφάλιστο και κάνει μπαλέτο και χτυπήσει Μπαλέ, με μπαλέτα. πέτρα, αυτό δηλαδή, αυτό που θέλει <laughs> να πει είναι ότι. Καλά, και, και τώρα, ο ζωγράφο πρώτο <laughs> το λίθο καβαλέτο. Γιατί είναι αυτό ότι άμα είσαι ζωγράφο <laughs> Γενικά καταλαβαίνει, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο έχουν τι δύο ασφαλίσει να δίνει την άλλη. Ακριβώ. Άκου λοιπόν τώρα τι έχω ανακαλύψει εγώ για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Ότι αν πω στη, στη γιατρό. Α, sorry. Περίμενε. Λάθο. Οι, 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 οι διευκρινιστικέ βγήκαν εχθέ. Οπότε πήγα, πήρα εγώ τη γιατρό μου σήμερα και δεν τη βρήκα γιατί δεν έκανε ιατρείο σήμερα. Λοιπόν, οι διευκρινιστικέ λένε έχει πέντε κατηγορίε ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να ασφαλιστούν και τελικά δεν μπορούν για χύψη λόγου. Και εγώ ανήκω στην τρίτη κατηγορία, η οποία είναι ότι εγώ το έχω αυτό το νόσημα, έχω και τα χαρτιά να το αποδείξω, αλλά δεν, δεν είμαι γραμμένο στου καταλόγου έτσι. Και λέει πολύ ωραία να πα να αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι, αλλά έχει έρθει να εμβολιαστούν χαρτί σε 20 χρόνου. Αλήθεια. Βεβαίω. Ε, Ξέρει γιατί. Που είναι αυτή τη κατηγορία γενικά σε 20χρονους. Όχι, γενικά random. Ξέρει γιατί. Γιατί... Αν θυμάσαι, σου είπα πριν ότι για να πάρεις ένα φάρμακο ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει ένα νόσημα. Δεν μπορείς να το πάρεις έτσι. Ναι. Εγώ ναι. λοιπόν από μικρός είχα δει μια φορά σε έναν γιατρό να μιλήσω στην χαπ που είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ήμουν 17 χρονών okay. και του λέω γιατρέ δεν έχω χαπ και μου λέει για να πάρεις το εισπνεόμενο πρέπει να γράψω κάτι. Το προτιμότερο είναι η χαπ γιατί τα άλλα είναι κάτι καρκίνι ξέρω εγώ και λέω καλά εντάξει ναι. γράψε χαπ. Και αυτό το χαπ Φυσικά δεν το έχω, γιατί ήμουν 17 χρόνων. Δεν μπορεί να έχει χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια στα 17. Δεν κάπνιζα από τα, 12, από τα 5, δεν ξέρω τι να σου πω. Και ανακάλυψα λοιπόν ότι έτσι όπω έχουν κάνει το σύστημα, για να πάρει ένα φάρμακο. Εγώ τι είχα, είχα χρόνια αλλεργικέ βροχίτιδε. Και μου γράφανε ότι έχω χάπ για να παίρνω τα φάρμακα. <laughs> το καταλαβαίνει αυτό ότι ήμουν ένα 17χρονο με χάπ. <laughs> το χάπ το οποίο είπε τι σημαίνει, Γιατί έχω μια άλλη έννοια στο κεφάλι μου. Οκ, okay, τι έννοια έχει δώσει. Το χαπατό, τι μου χάπατο. ανέστη <laughs> Κατάλαβε. Είναι μια μεταφορά από την αγγλική γλώσσα το... και μια ελληνική ευχή, ξέρει. Πώ είσαι τόσο ηλίθιο και δεν... Μπο... αυτό ακούστηκε. Τώρα, εγώ λέω την κρίνια μου, εσύ πρέπει να ριφάρεις γιατί ο κόσμο η αρνιά και δεν θέλει να ακούει την κρίνια μου. <laughs> και καλά κάνει. Οπότε, Χριστό ανέστη, Πέρπεντ. Άκου τώρα. Εγώ Χριστός Ανέστη, λοιπόν, ποτάμια. Ποτάμια. <laughs> 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 Τέλεια το ποτάμια. Γιατί. <laughs> Να βλογίσουμε <laughs> τα ποτάμια, Είναι το... φίλε. Είναι το ποτάμι της Χριστιανοσύνη που βαφτίστηκε ο... ο Χριστός από τον Ιορδάνη. Όχι, όχι, όχι. Από τον Ιορδάνη. τον Ιορδάνη. Αυτό που το βάφτισε ο, ο, πο... ο Ιωάννη. Ναι. Αλλά ο... όλα σε άνη για κάποιο λόγο. <laughs> ο Ιωάννη Ιορδάνη ο... κάτι με βάφτισε. Όλα σε άνη τελειώνουν. Όπω και ο Χαριζάνη. <laughs> Δεν ξέρω γιατί ήρθε ο Αλέξανδρο. <laughs> αρνή. Και ο Κουτάνη. Και ο Κουτάνη. Και οι δύο στη Μαρμελάδα Φραούλα. Χαριζάνη Κουτάνη Ιωάννη. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η συλλογιστική μα βγάζει απόλυτο νόημα και όλα αυτά είναι στο μυαλό μα κάπω ενώνονται. τι, προφανώ και βγάζει και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πιστεύουν ότι δεν βγάζει. Δεν το καταλαβαίνω. Να σου συνεχίσω. Ναι, βέβαια. Γιατί πρέπει άμα θε πράγματα που δεν βγάζουν νόημα, θα σου πω, λοιπόν. Εγώ, λοιπόν, που υποφέρω <laughs> από χαπ που είναι ασθένειε που έχουν καπνιστέ των δύο πακέτων πάνω από 65 χρονών, λοιπόν, το έχω από τα 17 με εγώ. Αυτό δεν είναι περασμένο. Αυτό στο σύστημα, ευτυχώ, θα είχα βγει. Πώ το λένε, θα είχα πάρει αναπηρία. Άκου τώρα να δει ναι. τι γίνεται. Συνειδητοποιώ, λοιπόν, ότι έχουν στείλει 15... παιδιά 16 και 18 και 20 χρονών να εμβολιαστούν. Και πήγαν τα παιδιά και εμβολιάστηκαν φυσικά, γιατί προφανώ οι γιατροί του του είχαν συνταγογραφίσει φάρμακα και είχαν γράψει μέσα ότι είχαν ό,τι να είναι διαβίτη, υπέρταση για να μπορούν να πάρουν ένα φάρμακο. Okay. και εγώ που έχω το κανονικό το νόσημα δεν είμαι περασμένος πουθενά και ξαναλέω έχω επίσημη απαλλαγή από το στρατόρε για, αυτό το, για το νόσημα δεν υπάρχει πιο επίσημο πράγμα okay. ξαναλέμε okay. είναι, είναι απόρριτο δεδομένο Εντάξει, δεν μπορεί να περαστεί από τη μία υπηρεσία στην άλλη, αλλά τα νοσοκομεία που με εξέτασαν δεν θεώρησαν πιθανό καλό να το γράψουν αυτό κάπου. Ναι. Και λέω, εντάξει, εντάξει, okay. ψυχραιμία, ψυχραιμία, Και βγαίνουν τώρα οι διευκρινιστικέ οδηγίε και είναι αυτό, να πάρει τη γιατρό σου να το βάλει. Και λέω εγώ τώρα, ωραία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί και εσύ να πάρει το γιατρό title σου. Title of your sex tape. Πω, oh, με διέλυσε, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Ωραία, να το βάλει, αλλά και το νόσημα. και <laughs> Άρα, χάρη, μπορεί και εσύ να πάρει τηλέφωνο ένα γιατρό και να πει: Έχει ένα κατάλογο με νοσήματα που εμβολιάζονται. Σε παρακαλώ, βάλε με. Γιατί αυτό ο που λένε οτι... είναι: Βάλτε του και είμαι. Παιδιά, εγώ έχω τα χαρτιά να αποδείξω ότι έχω το νόσημα αυτό πολλά χρόνια. Γενικά, τι απλά μπαίνουμε στο νεοπί και δηλώνουμε ένα νόσημα και, και θα εμβολιαστούμε. Είναι τέλειο. Κοίτα, δεν χρειάζεται. Η γνώμη μου είναι η εξή. Mm -hmm. Επειδή ε, έχω κι εγώ ένα φίλο ο οποίο ε, η είναι αμαία τέλο πάντων και ακόμα περιμένει να εμβολιαστεί. Α, ωραία, ναι. Λόγω της ε, κατάσταση του mm -hmm. έχει χρόνο ο άνθρωπο. Oh. Ε, το θέμα είναι το εξή: Ότι περιμένει ακόμα και ανακοινώθηκε αυτό ότι από την Μεγάλη Τρίτη. Θα εμβολιαστούν οι 30 με 39, οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μπει καθόλου σε αυτή τη βαθιά ε, γραφειοκρατία. Απλά θα πας την τρίτη που θα mm. ανοίξει η πλατφόρμα, θα δηλώσεις και θα εμβολιαστείς πιο γρήγορα με τους 30-39 που είναι υγιείς παρά με την κατάστασή σου που δεν θα βγάλεις καμία άκρη. Δηλαδή εγώ θα, θα έβαζα τα λεφτά μου εκεί. Ναι. Ότι πιο γρήγορα θα εμβολιαστείς ε, με αυτόν τον τρόπο παρά με όπως το πας εσύ. Πρώτον, να πω ότι όσοι ψήνουν αρνή αυτή τη στιγμή ξέρουν αν άνοιξε η πλατφόρμα τη Μεγάλη Τρίτη. Εμεί γράφουμε πριν τη Μεγάλη Φυστό. Τρίτη. Οπότε, μάλλον Φυστό, μπορείτε Φυστό. να μα κοροϊδεύετε αν έχει αποτύχει όλο αυτό. Αλλά θέλω αυτό να σου... και αν είχαν πέντε εμβόλια, ξέρω αυτό, εγώ. Αυτό, ναι. Και έληξε σε μία εβδομάδα αυτό. Το ρε. πρόβλημα, ποιο είναι πρώτον, ότι εμεί θα εμβολιαστούμε με το Αστραζένεκα, το οποίο, OK, έχει αυτή την κακή φήμη και καταλαβαίνω το φόβο όλων των ανθρώπων, αλλά εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι το Αστραζένεκα έχει ανοσοποιήσει το τρίμηνο. Ενώ ναι. εγώ θα μπορούσα με Pfizer ή Moderna να είμαι ανασωπημένο το μήνα και να έχω παραστάσει. Έχει δίκιο εκεί. Ναι. Στο δίμηνο. Γιατί ότι θα μπορούσα να είχα τελειώσει με την ανοσοποίηση τον Ιούλιο και να δουλεύω ενδιάμεσα. Ενώ τώρα μπορεί να τελειώσει η ανοσοποίηση το Σεπτέμβρη. Και αυτό είναι που με, που, με, που με σκάει Και θα δω αν μπορώ να το κάνω νωρίτερα Άμα είναι να κάνω AstraZeneca έτσι, είναι κάτι Δεν πάμε με νοιάζει θα πάω με του τριαντάριδες Και να σου πω κάτι Θα αποφύγω και να δηλώσω στην κυβέρνηση ότι έχω ένα νόσημα Γιατί στην τελική μπορεί να έχει κάποια φορολογία αυτό Και να μην το ξέρω Δηλαδή είναι η κατάσταση Μαλή. Και αν δεν έχει, θα το δημιουργήσουν τώρα, ξέρω εγώ, σαν συνθήκη. Ναι, σαν τίποτα. τίποτα Μα αναγκάζουν να πηγαίνουμε με χαρτιά και να λέμε Ναι, έχουμε μια αναπηρία, μπορούμε να εμβολιαστούμε σε τέτοια φάση. Και είναι λίγο, Λε, ναι, είναι λίγο τραγικό. Γενικά η κίνηση είναι ότι να είναι τώρα. Απλά ανοίγουν πλατφόρμε έτσι. Λένε θα ανοίξει πλατφόρμα χωρί να ξέρουμε καν αν είναι 5 ή 10 ή 1 εκατομμύριο περίπου. Τίποτα. Λέει θα ανοίξουν τίποτα. για του 30, για του 40, για του. Ε, 50 Τίποτα, θα ανακοινωθούν ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα την άλλη εβδομάδα. Γιατί... Και εντάξει, νομίζουν όλοι αυτοί ας πούμε, ότι τόσο καιρό πάμε με ρυθμού ε, χελώνας χελώνα και τώρα ξαφνικά θα... Οπό, 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 θα, εμβολιαζόμαστε έτσι. Θα τρυπιούνται όλοι, ξέρω εγώ. <laughs> Στο δρόμο. Θα τρυπιούνται όλοι, αλλά και με τη Σιρήγκα. <laughs> για <laughs> το εμβόλιο. <laughs> ρε, και για να περάσουμε στη δεύτερη την κρίνια που είναι το ανασφάλιστο. Ρε, πραγματικά. Αλήθεια όμω. Ε εγώ ε, είμαι σε αναστολή από μια εταιρεία τόσο πάνω και έχω και δική μου εταιρεία. Okay. Ε, συνειδητοποίησα ότι όταν Τι άνοιξα... Microsoft, την εταιρεία, Ναι, όταν, όταν άνοιξα <χαι> την ατομική, έτσι, μια ατομική, Όπω όπως είναι οι βόμβες, έτσι ναι. είναι και αυτό, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σηκάσει τα μούτρα σου. Ναι. Και ανα, διαπίστωσα το εξή ότι όταν έκανα τα χαρτιά μου έλεγε στον ΕΦΚΑ όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, εμείς θα ενημερωθούμε από την εφορία αυτόματα. Ναι. Και λέω εντάξει, μιλάω και με τον λογιστή μου και μου λέει: Οκ, okay, περίεργο, καλά. Και δεν μου λέει: Πρέπει να στείλει τα χαρτιά σου κάπου αλλού. Λέει: Ενημερωνόμαστε αυτόματα. Και κυνηγάω τώρα τον ΕΦΚΑ και δεν έχει ενημερωθεί αυτόματα. Και του έχω στείλει email και με έχουν μεταθέσει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Χαρή, δεν μπορώ να του βρω στα τηλέφωνα. Είναι mm, το τοπικό οίκο τη περιοχή μου. Ναι, και για να μην είμαι πλέον ανασφάλιστο. <laughs> το οποίο τι σημαίνει, σε περίπτωση. Που δεν δουλεύει το σύστημα του ΑΕΟΠΗ και απλώ θέλει να μου γράψει φάρμακα γιατρός μου για να πάρω το νόσημα, θα πρέπει να πάω να στηθώ έξω από ένα νοσοκομείο σαν ανασφάλιστο, το οποίο νοσοκομείο μπορεί να είναι νοσοκομείο αναφορά COVID, με κίνδυνο να στην κολλήσω στην ώστε καθάλα. να εμβολιαστώ νωρίτερα. Ναι, ρε, πραγματικά. <laughs> ναι, οκ. Okay. Ε, νομίζω ότι δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο. <laughs> θέλω αυτή τη μίσχυση. Αυτό μίσχο. εσύ κάνει τα λάθη αυτά που ανοίγει σε ατομικέ επιχειρήσει. Εγώ το μόνο που έχω σε ατομική αυτή τη στιγμή είναι μια πίτσα που έφαγα χτε. Δεν έχω τίποτα παραπάνω. Οπότε δεν ασχολούμαι με όλα αυτά. Ε, τώρα δεν έχει σημασία ασφαλισμένο, ανασφάλιστο. Ε, ε, αυτά τώρα είναι λεπτομέρειε. Α ας ζήσουμε καλύτερα τη, αυτή τη συνθήκη του Πάσχα, αυτή την κατάνοιξη, την ωραία που κορυφώνεται με το αρνί την Κυριακή του Πάσχα και το γλέντι αυτό με τα δημοτικά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην στεναχωριέσαι. Έτσι κι αυτά θα συνεχίσουν Πάρε να πιει έναν καφέ. Πάσχα, οπότε κάνε μια παράταση στεναχώρια και δε, δε στο λίγο μετά αυτό. Πραγματικά, ρε. Πραγματικά. Ε, Τέλο πάντων, γκρίνιαξα. Μου πήρε 17 λεπτά, αλλά γκρίνιαξα. Και ευχαριστώ πάρα Ζήσε πολύ. Ζήσε μια παρατεταμένη μεγάλη Παρασκευή αυτή τη στιγμή, αλλά σκέψω ότι έρχεται η Ανάσταση. Εντάξει, Εντάξει θα το σκεφτώ. Χαπ. 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 <laughs> χρόνια πολλά, λοιπόν, όχι. Θυμάστε το καλή Παναγιά που είχαμε κάνει, έτσι. Ναι, ναι. ναι. Η, ναι. η καινούργια ευχή για το Πάσχα είναι το χαπ. Θα το κάνουμε τρέντρε, φίλε. Okay, τελείωσε Τελείω. Okay. Το, το, το παντεντάραμε. Ε, χρόνια τι είναι Ανάσταση, πώ το έκανε. Χριστό ανέστη. ανέστη. Εντάξει, ναι, σκοπίες, αυτό βάλετε το πουτάνε. Χριστό Ανέστη πάπιε. Ό,τι θέλετε, πάπιες, ναι, θες... θέλετε βάλετε. Ναι. Πόμολα. Χριστό Ανέστη ε... Παπάδες. <laughs> να σκάνε, ξέρω εγώ, οι Αυτό δεν εκεί, είναι. Χριστό Ανέστη παπά. Χαπ. Δεν είναι. Το Χριστό Ανέστη Παπάδες. έτσι όπω το είπες δεν είναι σαν να αμφιβάλλουν οι παπάδε και να του το τρίβει στη μούρη. <laughs> <laughs> Τι είναι, πού είναι το τάφο, πού, <laughs> ναι. πού είναι ο Λάζαρο, Τι έγινε. Έχεις δίκιο, γιατί με φέρνει σε ένα θέμα που όντω ε, θα γίνει φέτος, στο, στο ότι πέρα από το. Ήταν πάρα πολύ ηρωνική η ευχή πέρσι που λέγαμε άντε και του χρόνου καλύτερα. Και είναι ξεκάθαρα χειρότερα. Καλά, εντάξει. Τι <laughs> ναι. ήταν η πρώτη γιορτή <laughs> που ήμασταν σε καραντίνα και λέγαμε άντε του χρο... <laughs> μέχρι του χρόνου. Ε, του πούστη Ε! Δηλαδή. Ε, ε! <laughs> και είναι χειρότερα φέτος. Ε, δεύτερο Πάσχα λοιπόν με καραντίνα θα συμβεί το εξή παράδοξο που δεν ξέρω γιατί έτσι κι αλλιώς έχει αποφασιστεί ότι όταν αλλάζει η μέρα θα ανασταίνουμε και τον Χριστό αλλά ότι ο Χριστός θα παίξει prime time φέτος, θα παίξει 9 η ώρα και όχι ίσως από την Αζαρέ, το κανονικός Χριστός της Εκκλησίας ας πούμε αυτός που ο οποίο... Ναι, αυτός ο κανονικός ναι, ο original το οποίο είναι λογικό να υπάρχει μια σύγχυση φέτος τι θα γίνει με αυτό Κοίτα. Στέλιος, Κοίτα. Ναι, Όχι, παίζει. εδώ είμαι εδώ. Είμαι. Κοίτα. Η σύγχυση που υπάρχει είναι επειδή ο κόσμο δεν ξέρει ότι το positive Christmas, αν θυμάσαι, mm -hmm. έχει μέσα του και positive easter. <laughs> και επειδή πιστεύω ότι η προσπάθεια που έκανε τότε ο Χίτλερ να φτιάξει τα θετικά Χριστούγεννα είχε πρόβλημα γιατί δεν κοίταξε να δει την αληθινή γιορτή. Τη Χριστιανοσύνη που χρειάζεται λίγο γυάλισμα, πρέπει ναι. να είναι πιο χαρούμενο το Πάσχα. Και νομίζω ότι ε, γι' αυτό ναι. το κάνανε 9 η ώρα. Όχι λόγω του κορονοϊού. Νομίζω ότι η αλλαγή τη ανάσταση, τη πραγματική ανάσταση, είναι στι 9. Γιατί στι 12 ο κόσμο μπορεί να είναι πολύ κουρασμένο για να πάει στην Εκκλησία. Ακριβώ. Οπότε σε μία προσπάθεια να κάνουν το positive easter εδώ, που θα επεκταθούμε μετά σε αυτό. Ναι, Πιστεύω ότι έγινε εννοείτε. αυτό. Αυτή είναι Εδώ η άποψή μου σημαντική... και δεν θα αλλάξει ό,τι και να μου πει. <laughs> Οπότε, αυτό που είπε προάγει το διάλογο και με φέρνεις, μου δίνει μια τέλεια πάσα, δηλαδή καμία πάσα, στο να πω αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι στο, στο 9 η ώρα ανάσταση, ε, να υπενθυμίσω, το έχω πει και σε προηγούμενο πασχαλινό επεισόδιο, ότι εμεί σαν οικογένεια, ούτω όταν κάναμε Πάσχα παλιά, πριν δύο χρόνια, <laughs> και δεν είχαμε COVID, βέβαια. Ε, Τρώγαμε από τι 9 έτσι κι αλλιώ. Δεν περίμενε κανεί μέχρι τι 12. Το είχαμε συμφωνήσει μεταξύ μα ότι πρώτα θα, θα, φάμε 10 άτομα και μετά οι δύο θα πηγαίνανε εκκλησία μετά από 3 ώρε. Αυτό. Οπότε είχαμε προνοήσει ήδη και ξέραμε τι θα συμβεί, μάλλον. Ω κλερβόγιαντ και προβλέποντα το μέλλον. Γιατί δεν τυχαίο ότι εγώ είμαι έτσι, άρα και κάποια μέλη τη οικογένειά μου είναι και αυτά έτσι. Ε, είχαμε λοιπόν προβλέψει και κάναμε έτσι κι αλλιώ την ε, ανάσταση νωρίτερα και τρώγαμε νωρίτερα για να είμαι ειλικρινή. Οπότε εμεί δεν μπερδευτήκαμε. Αλλά για του υπόλοιπου, παιδιά, να ξέρετε, φέτο ο Χριστό παίζει prime time και μπορεί να σα αποσυντονίσει λίγο αυτό. Κοίτα. Εγώ ξέρω ότι για πρώτη φορά θα μπορεί κάποιο να δει τα πάθη του Χριστού ολόκληρα. Ναι, σωστό. Γιατί θα πάει στην εκκλησία πριν να αρχίσουν. 9 και 5 θα είναι μέσα στο εξώδιο Αυτό. Δεν ξέρω πώ θα ανταποκριθεί η τηλεόραση σε αυτό. Θα τα βάλει την ώρα που τα βάζε ώστε να πέφτει η ανάσταση πάντα στι 12 ή θα το. Φαντάζομαι να το βάλει 7 επίτηδε που για να μην το προλάβει ποτέ να το δει. Και να πηγαίνει και να βλέπει, ξέρω εγώ, μέχρι τι. Να βλέπει όλη μέρα στη τηλεόραση οτιδήποτε και να είσαι από τι 7 αναγκασμένο να δει τα πάθη του Χριστού. Ναι. Για να σου πω κάτι, μετά τα πάθη του Χριστού είχαν και λίγο το τέτοιο ότι θα πα για ύπνο. Ξέρει ότι θα ναι. τελειώσει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, ότι. Και λίγο σκέφτομαι. μετά τι. Μετά την ανάσταση ή μετά. πώ τελειώνει αυτό. Τι πώς... μετά... Όχι, ρε. Μετά τα πάθη του Χριστού. Ναι. Ε... Πώς θα. πώς θα βγει η βραδιά, τι εννοεί. Ναι, είσαι σπίτι και βλέπει τα πάθη του Χριστού. Ωραία. Αχ, Χριστέλιο, πού ζει. Και έχει ναι. συνηθίσει. <laughs> Συγγνώμη, θα σου πω. Έχω ε, 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 απάντηση, έτοιμη γι' αυτό. Οκ. Okay, okay. Ήθελα την εμπειρία σου, γιατί η οικογένειά σου από ό,τι φαίνεται το έχει ξεπεράσει αυτό. Δεν ασχολείται με τίποτα από αυτό. Ε, όχι. Με... <laughs> ασχολείται μόνο. Καταρχά, έχουμε καταργήσει και τη μαγειρίτσα. Σας το λέω. Επειδή είμαστε <laughs> λίγο <laughs> μπροστά, να ξέρω ότι θα γίνει και αυτό σε 5-6 χρόνια στην Ελλάδα. <laughs> <laughs> θα καταργηθεί η μαγειρίτσα με νόμο. Ε, και ουσιαστικά Μάλιστα. αυτό που κάνουμε είναι ότι τρώμε στις 9 γιατί ο πατέρας mm -hmm. μου και οι άλλοι θείοι μου είναι σαν μωρά οπότε θέλουν να κοιμηθούν και νωρί. οπότε αυτός λέω καταλήγουν στις 12 να πάνε εκκλησία α πούμε αντιπρόσωπε τη οικογένεια. θα φέρουν το Άγιο φω mm -hmm. στο σπίτι, θα το σβήσουν και μετά προφανώ, σαν επιλογή, εγώ δεν λέω ότι το κάνουμε γιατί όλοι πάμε για ύπνο προφανώ. αλλά υπάρχει επιλογή μπουζούκια στον αντένα Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πέρσι <BURN> ναι, στην υπήρχε. Επειδή ξέρει, σε κάθε μεγάλη γιορτή τύπου Χριστούγεννα και το Πάσχα, αφού έγινε και η Ανάσταση και είμαστε χαρούμενοι και η παιδιά τελικά όλα καλά αναστήθηκε, ρίχνει και ένα τέτοιο Οικονομόπουλο ας πούμε, που παίζει στον Αντένα έτσι, για να στρώσει. Που είναι άσχετο με την Ανάσταση, αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή. Άμα θε και μετά τι 12 να υπάρχει ζωή για σένα, Εγώ μου έχει συμβεί αυτό. Θυμάμαι ότι στον Αντένα παίζει μπουζούκια συνήθω μετά την Ανάσταση. Φαντάζεσαι, αυτό είναι πραγματικά εφιαλτικό. Νιώθω Τι να... ότι έχω εξαπατηθεί. <laughs> Με βαθιά υποκριτική καλά, 1000%. Νιώθω ότι έχω εξαπατήσει. Δεν το λέγανε για αυτόν που έπαιζε το Χριστό, ότι η Μενδώνη με εξαπάτησε με βαθιά υποκριτική. Νόμιζα ότι είναι όντω ο Χριστός κάθε χρόνο παίζει τον αντένα. Νόμιζα ότι είναι ο Χριστός κάθε χρόνο. Εγώ νόμιζα ότι αυτός είναι, παιδιά, sorry. Ο Ρόμπερτ Πλάντ, πώς το λένε. Αυτός ο τυπάς. Ρόμπερτ Πάουελ. Ρόμπερτ Πάουελ, μπράβο, ναι. Ο οποίο. Τι κάνει. Ζει ακόμα, ζει ακόμα. Λίγο. Μια χαρά είναι. Ναι, ναι, Ούτε κατάρρευσε ότι έπαιξε Μαχαλώσει. το Χριστό και πέθανε και τέτοιο, τίποτα. Ο το τελευταίο του ρόλο. Καλά, αυτά έπαιζαν παντού. Εντάξει, πέθανε η καριέρα του, αλλά Τίποτε. δεν πέθανε ο ίδιο, α πούμε. Δεν είναι ναι. κάτι. Κοίτα, είναι 76. Ναι, οκ. Okay. Α, και. Έχει κάνει και το εμβόλιο. Δύο, δύο ώρε. Ρε, έγραψα Ρόμπερτ Πάουλ και έχει, γράψει... έχει, κάνει και το εμβόλιο. Λέει. Ρε, φλαμένε, άνθρωποι. <laughs> δεν ζει στην Ελλάδα. Επίση έχει παίξει το Χριστό, δεν χρειάζεται εμβόλιο. Να σου πω κάτι. Ακριβώ δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στη Βρετανία <laughs> που έχει κάνει σίγουρα το εμβόλιο, αυτό θέλω να πω. Α, ισχύει, ναι. Ε, ήθελα να σου πω το εξή. Ε, πρώτα απ' όλα μου έβγαλε ε, τρει φορέ το. τέτοιο. <laughs> top stories. Έτσι είναι σήμερα ο Ιησούς από την Ναζαρέτ από τρία διαφορετικά site ελληνικά με το οποίο έγραψα Ρόμπερτ Πάουελ. Και έχουν δύο ώρε πριν, έξι ώρε πριν, τέσσερις ώρε πριν. Που σημαίνει το πήραν καροτσέρι και το βάζω το άρθρο σήμερα. <laughs> Και μετά στα προτινόμενα βίντεο, περιττώ να σου πω ότι στα βίντεο από κάτω έχει tags Jesus, 3, ναι. το 3, σκέτο, 3, okay. interview και μετά stand-up, comedy, 39 steps. Δεν καταλαβαίνω okay. τίποτα. Ωραία. Και μετά λέει, στο τρίτο βίντεο λέει, ο Robert Powell μιλάει yeah, see, για το πώς είναι Τελεία, να τον ξέρεις, περνού... μιλάει αυτό, μπορεί να μιλήσει. <laughs> Ρε, γράφει, talks about being mistaken for Jesus. Μιλάει πώ είναι να σε μπερδεύουν με τον Χριστό. Και από κάτω ακριβώ λέει: Ο Ρόμπερτ Πάουελ είπε ότι δεν είναι ο Χριστό. <laughs> έπρεπε να το διευκρινίσει. Και νομίζω αυτό ότι έπρεπε να το διευκρινίσει. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι όντω ο Χριστό. Κοίτα να δει. Είσαι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Ε, εάν Έχω δει κάποιον. Ε, βασικά, αν έχω δει τον Χριστό μπροστά μου, σίγουρα είναι ο Ρόμπερτ Πάουελ. Δηλαδή, είναι η μόνη ναι, ναι, που okay, τον έχω okay. δει και τον βλέπω και okay. κάθε χρόνο, κάθε Πάσχα. Και αυτό, αν το απομονώσω σαν πρόταση, ε, θα μπω κι εγώ στην κατηγορία που είσαι κι εσύ για να εμβολιαστώ πιο γρήγορα. Αλλά. <χει> βασικά, ναι, με πολύ χειρότερο νόσημο, όχι αυτό που έχει εσύ προφανώ. Αλλά. ε, θα σου πω. Εγώ η θεωρία μου είναι ότι. Ο Ρόμπερτ Πάουελ και ε, ε, εν γένει αυτή η ταινία που. Καταρχά να το πούμε ότι είναι ταινία έτσι, είναι 7 ώρε ταινία. Δεν ξέρω πό πόσε ώρε είναι αυτό το πράγμα. Mm. Δεν είναι ε, mini series, είναι ταινία. Και το παίζει ο Αντένα κάθε χρόνο mm. τα τελευταία 85 χρόνια που ζω. Το παίζει κάθε χρόνο mm. ε, σταθερά το Πάσχα τη Μεγάλη εβδομάδα. Οκ. Okay. Θεωρώ όμω λίγο. και Είναι όντω πάρα πολύ καλή ταινία. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία, ρε παιδί μου. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά θεωρώ ότι ο Ισού από Ναζαρέτ. Είναι λίγο Ό,τι είναι η Σκόρπιονς για την Ελλάδα Δηλαδή άμα πας <laughs> Άμα πας ας πούμε Στο Βέλγιο Και πίσω ο να σαρέτω τι Ξέρεις, Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο στην Ελλάδα σαν, ε, Επειδή το τρώμε πάρα πολλά χρόνια στη Μάπα Και πιστεύω ότι έξω δεν είναι τόσο γνωστή η ταινία Ρε παιδί μου Είναι δεν ξέρω η, αυτή η, με τον Μελ Γίψον. Δεν είναι αυτή με τον Ρόμπερτ Πάουερ Κοίτα ε, βλέπω γενικά ότι στο YouTube και σε αυτά ε, ότι είναι και πολύ κόσμο. Δηλαδή, δεν δε ξέρω. Βλέπω ότι το βλέπουν. Θα ήθελα να δω όμω αν όντω έχουν αυτή την περίεργη παράδοση που έχουμε κι εμείς. Το, ξέρεις τι, συγγνώμη, σκεφτόμουν ότι είναι περίεργο το ότι... Οι χριστιανοί εν γέννη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ αντιδραστικοί και οτιδήποτε μπορεί να το θεωρήσουν προσβλητικό. Και μία ταινία για τον Χριστό, mm. α πούμε, που θα μπορούσε ένα μεγάλο κύμα χριστιανών να το θεωρήσει προσβλητικό, δεν μιλάει κανεί. Δηλαδή, δεν του ενοχλεί. Ε, το παίρνουν όμω είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ενώ για άλλα, επειδή μου προσπαθούσε κάποιο σήμερα να πει κάτι για τον Χριστό ή να να κάνει μια ταινία για το Χριστό, πιστεύω θα υπήρχαν, θα υπήρχαν άπειρες αντιδράσεις, ξέρω εγώ. αυτό το έχουν αποδεχτεί σαν αξίωμα, ότι είναι ο, του Τζεφιρέλη, ξέρω εγώ, η ταινία είναι σαν να διαβάζω το, την Καινή Διαθήκη, ας πούμε. Τέλος. Ναι. Είναι ακριβές και έτσι γίνανε τα πράγματα όπως το δείχνει, ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Ε, δεν ξέρω, ίσως είναι και ότι το κάνω Ζεφιρέλη, ίσως είναι ότι... Δεν ξέρω, μωρέ. Ίσως είναι τόσα πολλά. Ε, και ο Τσεφιρέλ πέθανε 96 ετών το 19. Wow. <laughs> ε, ναι, δεν ξέρω. Ενώ έβλεπε η πολύ... <laughs> <laughs> Θέλω να δω αν έχει... Έπαιξε και ο James Earl Jones ο Μπαλτάζαρ, whatever. Ε, Ωραία, θε να σε πάω Λέει... σε κάτι. Έπαιξε καταρχά. Έχει παίξει Έλληνα μέσα. Έπαιζε ο Άντωνι Κουίν, αλλά έπαιζε και ένα Έλληνα μέσα ναι, από του uh, μαθητέ. Ο Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθο, ναι. διορθώστε ο... με. Γιώργο Βοιατζή. Μπράβο. Α, δεν ήταν μαθητή. Ψέματα. Ναι. Ο Ιωσήφ. Ναι, μπράβο. Ήταν ο Ιωσήφ. Ε, ναι. Και δεν ξέρω, επειδή μιλάμε πολύ ότι δεν έχουμε δει. Ή ξέρω εγώ αν πηγαίνει στην Ανάσταση ο καθένα, α πούμε, έστω και για τη φάση ρε παιδί μου, και α μην πιστεύει, ότι δεν έχουμε δει το τέλο ε, ποτέ και βλέπει όλη τη μεγάλη εβδομάδα και βλέπεις ποτέ το τέλο. Έχει κάτσει ποτέ να δει το τέλο του Τζεφιρέλη. Το τέλο του Τζεφιρέλη. Ναι, τη ταινία του Τζεφιρέλη, του Ισόπ Ναζαρέτ. Α, όχι, και, γιατί πάντα ε, είναι η ανάσταση. Εντάξει, επειδή έχω κάτσει να το δω, γιατί και εγώ είχα αυτή τη σκέψη, γιατί δεν έχω δει ποτέ το τελευταίο επεισόδιο. Έχω κάτσει, παιδιά, είναι πολύ απογοητευτικό. Η φάση τη ανάσταση. Ναι. Δηλαδή δε, δεν το ξαναδείχνει ποτέ. Περιμένει ότι θα είναι κάποιο φινάλε τρελό που θα το δείξει όρθιο κτλ. Αλλά προφανώ, oh. σεβόμενο τη φάση και ω άνθρωπο, μην γνωρίζοντα πώ μπορεί να αναστηθεί ένα θεός, ρε παιδί μου, ε, το αφήνει και το κλείνει πάρα πολύ περίεργα. Δηλαδή, τύπου, ε, γίνεται αυτό πηγαίνει στον τάφο του, α πούμε, κάτι, οι γυναίκε με τη μάνα του μαζί δεν είναι εκεί. Οκ, okay, και απλά λένε Α, εντάξει, μάλλον okay. αναστήθηκε, λείπει. Ωραία. Α, το ξέρω! Και τελειώνει το, έτσι. Δεν, δεν έχει κάτι, ξέρω εγώ. Μια συζήτηση τελειώνει με του μαθητέ και την Παναγία. Δεν, ε, ότι, α, παιδιά, αναστήθηκε μια χαρά, ήρθε ελπίδα για τον κόσμο. Άντε, να το κλείνουμε κιόλα, παιδιά. μαζεύτε κάμερε, συνεργεία, ξέρω εγώ. Να φεύγουμε, δηλαδή. Το κλείσιμο είναι τέτοια φάση. Είναι εντελώ ε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Μάλιστα. γίνεται όλο αυτό το δράμα που γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή και τα βασανιστήρια και το τέτοιο. Και λε τώρα, πότε θα αναστηθεί και θα γίνει, γίνει, γίνει χάπ. Και, 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 και απλά mm. λέει, α. Πήγαμε στον τάφο του, ήταν και εκεί δύο ε, στρατιώτε. Α, λείπει από εδώ. Ε, εντάξει, μάλλον θα αναστήθηκε. Οκ, okay, σιγά, συμβαίνουν αυτά. Ρε παιδιά. Και, και, και κλείνει κάπω έτσι. Δεν έχει κάτι φοβερό το τέλο. Οπότε. Θα τώρα να το βάλει αυτά τα πόγευμα, για να μην δούμε το τέλο πάλι που είναι λίγο. Ότι. Κάπω έτσι δεν θα έγινε. Δηλαδή. Αν το πιστεύει αυτό σαν ιστορία, ναι, κάπω έτσι θα έγινε. Όχι, εννοώ ότι. Α, και, δηλαδή, ένα τάφο είναι άδειο, άρα κάποιο δεν πέθανε. Κάπω έτσι θα πρέπει <laughs> να σου Κάτσε, γιατί δεν αυτό έχει ότι... πολλέ έννοιε. Μπορεί κάποιο να ναι, άνοιξε ναι, ναι, τον ναι, τάφο ναι, και ναι. να έκλεψε τον πτώμα ναι, για κάποιο ναι, ναι. λόγο. Τώρα, δεν χρειάζεται να πάμε και να κάνουμε. πώς το λένε, λειτουργική ανάλυση ναι, okay, του χριστιανισμού. Α, okay, okay, okay. αυτό για, για άλλα επεισόδια. Αλλά, ε, 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 θέλω να σου πω ότι μάλλον έτσι είναι, αλλά. Αχ, ναι, ναι ε, φα, φαντάζομαι ότι και εγώ πέρα από την πλάκα, ρε παιδί μου έδωσε ένα τέλος πιο ρεαλιστικό. Δεν, έδωσε, δεν έβγαλε mm, κανένα Χριστό με κλίτερ και να, να, ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Α, ανα, ουρανούς, πώς λέγεται αυτό, να αναλυφθεί στους ουρανούς yeah. και τα λοιπά. Αλλά ναι, οκ. Okay. Ξέρεις, απλά στο μυαλό σου, επειδή έχει περάσει όλο αυτό το δράμα και όλο αυτό που συμβαίνει η Πέμπτη, Παρασκευή και αυτά και λες πω, πω τελευταίο επεισόδιο θα γίνει χαμός και ξέρεις, απλά δεν γίνεται τίποτα, ξέρω εγώ, ναι, λείπει από τον τάφο του. <laughs> αυτό ήταν. Και δεν το ξαναδείχνει ναι, okay. κιόλα μετά. Δηλαδή το τελευταίο ίσω 20 λεπτό μισάωρο τη ταινία δεν παίζει ο Χριστός Δηλαδή όλη η φάση είναι αυτό παιδιά Μεγάλη Παρασκευή και με το Σταυρό και αυτά Μετά μ, εντάξει Πηγαίνετε στην Ανάσταση δεν χάνετε mm. κάτι Α το ξεχάσα δεν μπορείτε πάντα έχουμε lockdown τέλεια <laughs> Άρα πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί κάποιο ε, κοινωνικ... Cultural ξέρω κοινωνικό όπως το λένε ε, Κάποια αλλαγή που θα έρθει χωρίς να το καταλάβουμε <laughs> Δηλαδή, θα, θα αναγκαστεί ο κόσμο να δει το τέλος <laughs> του Ισούα από την για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και θα φάει full και να, θα γυρίσει και θα πει στις να γ... πέσει hate, άπειρο. Τι μαλακία ήταν αυτή! <laughs> <laughs> και τόσα <laughs> χρόνια που το έχανα και νόμιζα ότι θα γινόταν χαμόσυρο, φαντάζεσαι. <laughs> 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 να φάει full hate hey <laughs> του Τζεφιρέλη για να μην το ξαναπέξει αντένα. Κάποτε <laughs> είχα ένα αστείο oh, <laughs> που πάτωνε στο Facebook που το έγραφα κάθε Πάσχα ότι <laughs> περιμένω να δω τι... <laughs> το Ισούα από την season 2. Αλλά ναι, okay. καταλαβαίνεις γιατί πάτωνε. Ναι. <laughs> Επίσης από άλλη μια άκρη σκέψη, μιας και δεν υπάρχει κανένα θερμό πλέον και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, 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 σκεφτόμουν, ναι. ρε παιδί μου, ότι ε, λέγαμε τώρα για εμβολιασμού και τα λοιπά και έχει κάνει μια περίεργη σύνδεση στο μυαλό μου. Αυτό που είχαν βγάλει τότε με την επανάσταση πριν ε, λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα και τον κουνελοκοτρώνει και βλέπουμε ναι. τώρα επειδή το κουνέλι για κάποιο λόγο συνδέεται με το Πάσχα και αυτό δεν το έχω καταλάβει. Και και σκεφτόμουν ότι. Γιατί <χι> σε βλάκα. Ο κουνελοκοτρόνη. <χι> Όντω, αν ήθελε να τεσταριστεί για COVID, θα έκανε rabbit test. Έχει ακούσει που το λένε λάθο. Το rabbit που το λέγανε rabbit. Έχω ακούσει το λένε λάθο. Ήθελα να σου πω ότι όσο έλεγε τη μαλακία σου, έπεινα μπύρα και έπεισα να πνιγώ. Γι' <χι> αυτό δεν με άκουσα να σχολιάζω. Οπότε. Λίθιε. Νομίζω ότι αυτό. Το ακού... το λένε rabbit. Rabbit. Το rabbit εντωμεταξύ είναι το rabbit. Είναι άλλη λέξη. Όχι, εγώ. Τρελό, θυμωμένο. Όχι, rabbit. Ραμπίτ, όχι ραμπιτ. Ναι. Ραμπιτ σημαίνει είναι αυτό που είναι ακραίο, φανατικό. Κάποιο ακραίο. Ή rabbit με d είναι αυτό το ζώο που έχει κολλήσει η Λίσσα. Είναι όλη η Το Ναι, ναι, η Λίσσα είναι έτσι. Είναι Άρα αυτό είναι. Τα κουμπάει ένα νόημα γιατί είναι τεστ για τη Λίσσα. Αλλά το rabbit είναι το τεστ που κάνει ο κουνελοκοτρόνη, ρε παιδί μου. Ναι, Rabbit test κουνελοκοτρώνει. Η Rabbit είναι τα λυσσασμένα τεστ με 5G. <laughs> ε, έχω, ακούσει, ε, έχω Rabbit. <laughs> Λες και θα πας απάνω απ και θα κάνεις «Γιώ, το τεστ είναι το καλύτερο από όλα». <laughs> το έκανα, Rabbit. <laughs> Δεν καταλαβαίνω τι... Πώ τια γιατί είναι απλώ μια. Και όχι, <laughs> όχι άλλο λόγο να με το Αστραζένεκα, Δεν μπορώ, έχω διάπειρα και είναι όλα τα ίδια βασικά. Δηλαδή, ναι, έχει... Το Άστρα με μαλώνει. Ναι, ναι, ναι. Το ένα παιδί κοιτάει τα άστρα ζένεκα το Εγώ σήμερα σκεφτόμουν να γλάστρα ζένεκα Για κάποιο λόγο <laughs> Ότι σε ποτίζουν με το εμβόλιο <laughs> <laughs> Αχ γιατί rapid test rabbit, rabbit Το είπα <laughs> και σωστά ο Βλάκας Ναι γιατί δεν μπορείς να υποστηρίξεις το αστείο σου καθώς... Γιατί είσαι μέτριος Ρε άκου σοβαρά χαρί Τώρα θα μιλήσω πολύ σοβαρά, σοβαρά. Επειδή σήμερα δεν έχουμε Netflix Corner Γιατί ήταν αδύνατο να προλάβω ε, oh, εγώ φταίω δηλαδή. All ναι. oh, right, partner. Right. Θέλω να, θέλω να. Έχουμε μιλήσει, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχουμε πάει καθόλου προ το positive Easter. Και θέλω να σου θυμίσω ένα αστείο του Δημήτρη Δημόπουλο, το αντιδιδακτορικού. Δημήτρη Δημόπουλο. Του <laughs> Δημήτρη Δημόπουλο. Γιατί... <laughs> <από την> <laughs> γιατί, η γενική δεν πήγε στο επίθετο. <laughs> 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 Πώ την είπα, Ένα αστείο του Δημήτρη Δημόπουλο. Εμεί έτσι μιλάμε εκεί στο Αμερικά. <laughs> <laughs> Αυτά τα σαρδάκια. Έχουμε κάνει Pfizer εμεί στην Αμερική και μιλάμε έτσι τώρα μετά από αυτό. Ε, ο φίλο μου, ο Χάρι Νταρζάνο. Που έχει την ταβέρνα στο. Μαπ, χάρτη. Μαπ Νταρζάν. Παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Φάτε λίγη πετσούλα. Επίσης να πω, αυτό το κατερίνα πετσούλα που έπαιζε ήταν από τα χειρότερα πράγματα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Πρώτον, ε, δεν ε, έχω ιδέα τι είναι αυτό που λες. Δεύτερον, μου αρέσει που τους ενθαρρύνεις παράλληλα σαν να είναι όντω γύρω από τη σούβλα όλοι αυτή τη στιγμή. Και παιδιά, φάτε κανονικά. Ναι, ναι, ε, Τσουγκρίστε καν αυγό. μου ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι αυτή η αποκάλυψη που απλώς παίρνουν μαζί τους το επεισόδιο και μας βάζουν μπροστά σε συγγενείς να ακούσουν λίγο και γινόμαστε πραγματικά, ανοίγουμε, κάνουμε μια μεγάλη κίνηση στο κοινό, το 65+, το 70+, το 40+, δεν ξέρω. Και βρίσκουμε τρελά views από το επόμενο ή απλώς κόσμος κλείνει τα παιδιά του στο σπίτι και λέει δεν ακούτε. Αυτό ή να λέμε ξέρω εγώ άνοιξε πλατφόρμα για τη μαρμελάδα 60-65 ξέρω εγώ με πολύ επιβλαβείς παρενέργειες θα με πνίξεις αχ θα με πνίξεις δεν σ' αντέχω είσαι ένα πρόβλημα στη ζωή μου πλέον εγώ αυτό θα λέω θα το βάλεις τίτλο αυτό άνοιξε πλατφόρμα για μαρμελάδα φράουλα 6065 ανοίξε η πλατφόρμα καλά δεν ξέρω θα το βάλω αυτό για τίτλο γιατί πες να μου πει αγόρι μου υπάρχουν και μικρότεροι τίτλοι Φαντάζε όμω τώρα μετά από το Πάσκα αυτό να λένε όλοι χάπ και χάπ. Καλά, θα το δει. Περίμενε. Οκ, okay, άντε να δω. Εγώ έτσι θα σου το δω. έχει είχε χάπ. Χάπ. Θυμάσαι που κάποτε στέλναμε τα SMS που πω τώρα νωρίτερα για να μην μπλοκάρει το δίκτυο. Μπράβο, ναι. Που νομίζαμε ότι. Τα κάναμε αυτά. Θα πέσει, ξέρω εγώ, όλο το, το σύστημα. Ναι, το θυμάμαι. <laughs> Δεν το έκανα ποτέ, βέβαια. Αλλά το <laughs> τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν, αυτό, δεν δρούμε καθόλου υπέρ του positive Christmas. Δηλαδή, η, είχε πει ο Δημήτρη ο Δημούπλος, ότι ρε παιδί μου, στην, τα Χριστούγεννα. Sorry, το Πάσχα όλοι τρέχουν στην Εκκλησία και ζουν το δράμα. Στα Χριστούγεννα κανεί. Και λέει αυτό που στι χαρέ του άλλου. Είναι πολύ ωραίο αστείο. Ναι. Και και εντάξει, είναι, είναι πολύ δημοπουλικό, δηλαδή πρέπει να το δει για να το, να το καταλάβει και να το γελάσει. Αλλά αλήθεια, γιατί όχι Positive Easter, θέλω να πω, είναι η Ανάσταση. Γιατί ζούμε το δράμα για να έχει μεγαλύτερη αξία η Ανάσταση. Γιατί τη Μεγάλη Πέμπτη το σταυρώνουν, α πούμε. Αλλά γιατί πρέπει να παίρνουμε την Ανάσταση. Και επίση, αφού βγαίνουν όλοι και πάνε στα μπουζούκια και πάλι μετά τρακάρουν, γιατί είναι χαρούμενο. <laughs> θέλω να πω, βγαίνουν, βγαίνουν και τρακάρουν με την ελπίδα ότι θα αναστηθούν, ή πίνουν τόσο πολύ <laughs> πέμπτο σε κόμμα που δεν στάνει τίποτα. <laughs> θα πιω τρία, τρία <laughs> μπουκάλια Jameson και θα βγω έτσι και αλλιώς κάνουμε restart, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μα ναι, ε, δηλαδή και στη τελική δες το Ιησούς από την Αζαρέτ. Τον ηθοποιό του ξαναεμφάνισαν, ναι. ούτε αυτός δεν τα κατάφερε. <laughs> ε, κοίτα, Οχθέ μου. είναι λίγο η φάση του Πάσχα... Για να απαντήσω σοβαρά σε αυτό που λες, είναι η φάση του Πάσχα ότι υπάρχει μία... Ε, αυτοσυγκράτηση και ξέρεις λίγο ε, πως το λένε ε, δεν δεν τρως κρέας ή ας πούμε δεν πίνεις αλκοόλ ή ναι, δεν, κάνω πάντων, δεν κάνεις κάποια πράγματα που κάνεις τις ε, υπόλοιπες μέρες ως, με, με ανταμοιβή ας πούμε στο τέλος την Ανάσταση ή για εμάς το αρνεί ας πούμε ε, το οποίο, εντάξει, βάζει σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, να δεις κατά πόσον έχεις υπομονή ή κατά πόσον, ας πούμε, μπορείς να έχεις μια εγκράτεια. Το οποίο δεν είναι κακό σαν τεστ, το καταλαβαίνω. Αλλά, ναι, η, η, η θρησκευτική πλευρά αυτού είναι λίγο πιο αυτόμαστήγωμα. Ότι τύπου πρέπει να περάσει <Τι> ναι, okay. όλο το δράμα αυτό για να φτάσεις στη, στην κορύφωση της Ανάστασης και μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται γιατί τελειώνει εκεί και ο Ισούσα μ' δεν Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται μετά την Ανάσταση. Μπορεί απλά. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι μα έχει εστυχήσει πολύ. <laughs> Μπορεί απλά μετά την Ανάσταση <laughs> να έχει όντω μπουζούκια η ζωή σου, όλοι, ξέρεις, η αιώνια ζωή σου και να είναι χάλια για κάποιου. <laughs> μετά την Ανάσταση να έχει πάντα, ξέρω εγώ, παντελίδι. <laughs> να είσαι μαζί με τον παντελίδι και να τραγουδάει πάνω από το κεφάλι σου, <laughs> α πούμε. Το οποίο είναι εφιάλτη για κάποιου. Για ναι. κάποιου. Οπότε. Ναι, γιατί όχι λε positive week να κάνουμε φέτο. Το ανάποδο. Δηλαδή. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από Ανάσταση και να το πάμε να δρομικά ναι. μεγα, ξέρεις μεγάλη Παρασκευή ξέρεις να αποκλιμακώνεται το δράμα ρε παιδί μου φάση mm -hmm. να ξεκινήσει με το καλύτερο τύπου μπαμ Ανάσταση πάρ' το τι και μετά να το πάρεις <laughs> <laughs> να το πάρεις ανάποδα τύπου α έγινε Ανάσταση γιατί το σταυρώσανε γιατί το σταυρώσανε γιατί είπε αυτό α, και μετά να πας προς τα πίσω και να κλείνει Μεγάλη Δευτέρα που δεν ξέρει κανεί mm. τι γίνεται. Είναι κάτι ψαλμοδίε τύπου οι πιο άγνωστε όλων των εποχών, α πούμε. Πα Μεγάλη Δευτέρα εκκλησία και δεν καταλαβαίνει τι λέει, α πούμε, τι συμβαίνει. Γιατί ξέρει, έχει χρόνο. Ωραία, αρα... άρα. Ο Χριστό και η Παναγία. Τι, sorry αν το άκουσε αυτό. Μπήκε ένα auto -play και με κούφανε. Αλήθεια, δεν το άκουσα, όχι. Ωραία, γιατί ήμουν σίγουρο ότι πέρασε από τα ακουστικά. <laughs> οπότε να ξέρει πλέον εκδικούμε τον εαυτό μου <laughs> για αυτά που σου κάνει μόνο μου. Έχω ξεχάσει και τι έλεγε. Έλεγα και το ανάποδο Πάσχα. Δηλαδή, εγώ η εκδοχή Α, ναι, το του είναι Πάσχα. η δική μου. Μάλλον η εκδοχή. Η, η, η ευδοκία. Η, η εκδοχή η δική μου για το positive Πάσχα. Η, εγώ δεν ξέρω τι εκδοχή έχει εσύ. Θα το προτείνει μετά αν θέλει. Αλλά η δική μου εκδοχή mm. είναι να ζήσουμε το Πάσχα ανάποδα. Να ξεκινήσουμε με mm. την. Ε, μεγάλο Σάββατο Ανάσταση και βασική Ανάσταση. Πάμε! Πάρτο! Έγινε το Big Bang. Και μετά mm. να το πάμε προ τα πίσω και να καταλήξει μεγάλη Δευτέρα μέτρια, ξέρω εγώ, τίποτα. Λοιπόν, ε, έχεις αφαιρέσει την Κυριακή του Πάσχα έτσι όμως. Δηλαδή, τι γίνεται, κάνεις την Ανάσταση μπαμ και πας <laughs> προς τα πίσω μέχρι τη Μεγάλη <laughs> Δευτέρα και μετά <laughs> έρχεται η Κυριακή του Πάσχα, οπότε πλέον δεν βγάζει Για να γιατί σκέφτομαι αυτό το Μεγάλη Ανάσταση μπαμ, είναι και έγινε κάποια έκρηξη. <laughs> <την> Ανάσταση. <laughs> Ήταν πυροτεχνουργό ο Χρήστο. <laughs> έκανε τα χειδαχτολογικά σε φάση. <laughs> Πάμ! Ανάσταση. <laughs> <laughs> Σκέφτομαι, ναι. μήπω χωρίσουμε το Πάσχα μεταξύ μα σε μέρε. Όχι, δηλαδή σε. Τι λέω τώρα. Σε. Α πούμε, Μεγάλη Δευτέρα είναι από τι 6 το πρωί μέχρι τι 8. Κανεί δεν δίνει σημασία. Ναι. Από τις 8 μέχρι τις 10 είναι μεγάλη τρίτη. Mm. 10 με 2. Ναξι, το μεγάλο, είναι μεγάλη Τετάρτη που εκεί πρέπει να φάει αλάδο το. Title of Συνεχίζω. Αφού φας αλάδο <laughs> αλλά και φαγητό. <laughs> <laughs> είναι μεγάλη Τετάρτη σοτανισμό αυτό. <laughs> 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 Αχ, oh, τι λένε ναι. οι άνθρωποι. Πάμε, είμαστε ακόμα μεγάλη 6, Τετάρτη. 6, 5, έχουμε πλώσεις, δρόμο. Ναι. <laughs> <laughs> είμαστε ακόμα <laughs> Λοιπόν, πα μεγάλη Πέμπτη, 2 με 6. Ναι. Μεγάλη Πέμπτη είναι η Σταύρωση. Οπότε δεν χρει κανέναν πνάκο από το πένθο. Οκ. Okay. Ναι. ναι, ωραία. 6 με 8 είναι μεγάλη Παρασκευή που είναι επιτάφιο. Οπότε βγαίνει από το σπίτι, κάνει μια βόλτα το τετράγωνο με κωδικό 6 <laughs> και να πει. Μέχρι τι 8 που προλαβαίνει, όντω. <laughs> ναι. και 8-10 έχουμε ανάσταση. Ναι. Οπότε βγαίνει και γλεντά και 10-12 πα για σουβλάκια γιατί είναι Πάσχα. Και αυτό το κάνει όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Τι γίνεται τώρα, Δεν έχει χρόνο να επεξεργαστεί όλο αυτό το πένθο, μια και καλή. Το κάνει μέσα στη μέρα λίγο και ταιριάζει πολύ με τι ώρε τη ημέρα. Γιατί 6 8 ελάχιστοι άνθρωποι είναι ξύπνοι, όπω και ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνται με τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Δευτέρα. Η εν τη Δευτέρα, ναι. Ναι, το, το, μεγάλο, το bulk, έτσι, το, το, αυτό του κόσμου είναι εκεί πάει στην προηγιασμένη, ρε παιδί μου, που έχει λειτουργία μια εβδομάδα, στη Μεγάλη Τετάρτη, νομίζω, αν θυμάμαι okay. καλά. Και εκεί είναι, έχουμε βάλει το 12 που πιάνει αυτού που ξυπνάνε, πίνουν καφέ και αυτού που τρώνε μεσημεριανό. Το πιάνουμε όλο, ρε, ναι. ρε παιδί μου. Και branch και όλο, ναι. Και μετά από. Και... Όλο, όλο, όλο. Και το 2 μέχρι 6 που είπα πριν, πιάνει Μεγάλη Πέμπτη που είναι η Σταύρωση. Που πραγματικά, ε, εκεί σκέψου λίγο οι άνθρωποι είναι, πραγματικά ζουν ένα γολογοθά. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σπαστό, 3 με 5. Ναι. Και πρέπει να γυρίσουν σπίτι και να ξαναφύγουν για το μαγαζί. Το έχω ζήσει, ναι. Ναι, yeah. άρα βλέπει πόσο το έχω σκεφτεί σαν positive κρίση αυτό. Χωρίζει τη μεγάλη εβδομάδα και το κάνει μεγάλη και μέρα. Το κάνεις κάθε μέρα είναι τέλειο και το βιώνει κάθε μέρα αυτό για μια εβδομάδα. Ακριβώ. Και το μεγάλο Σάββατο σταματά την Ανάσταση και το πρωί κάνει Κυριακή του Πάσχα. Μπαμ. Όλο. Όλο, όλο αρνεί από το πρωί. Αλλά και. Ναι, title of your sex tape. Μπαμ, όλο, αλλά, τέτοια. όλο το. Χαπ. <laughs> Εντάξει, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. <laughs> 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 Κοίτα, είναι ωραίο. Ξέρεις τι... δεν ξέρω αν είναι. <laughs> Παίζει να είναι και χειρότερο να το ζει καθημερινά για μια εβδομάδα σε μικρέ δόσει και να μην τελειώνει αυτό. Δηλαδή. <laughs> Εντάξει, δεν ξέρω αν απλώ χώρισα τι ώρε τη ημέρα σύμφωνα με τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έκανα αυτό απλώ και δεν μεταμόρφωσα ιδιαίτερα το Πάσχα, να σου πω την Όχι, τη κοίτα, το χώρισε σωστά μέσα στην ημέρα. Απλά σκέψω ότι πρέπει παράλληλα να προχωράνε οι ημέρε και να βιώνει το ίδιο κάθε μέρα. Το οποίο mm. μπορεί να σε οδηγήσει, δεν ξέρω, την Κυριακή του Πάσχα, α πούμε, όταν κάνει έξι μέρες το ίδιο πράγμα. Λογικά παίρνει σύνταξη. Mm. Δεν ξέρω τι συμβαίνει την Κυριακή του Πάσχα. Είναι, είναι πραγματικά ο παράδεισος, τελείωσες Τελείωσε. Έχει τελειώσει. Πέρασε αυτό για 7 μέρε. 7 μέρες Κάνει τα ίδια πράγματα τι ίδιε ώρε τη ημέρα. Και Κυριακή του Πάσχα είναι όντω. Η... είσαι στον παράδεισο αυτό. Τελείωσε, τελείωσε τα Εγώ βασανά το σου. το λέω... Φάει αρνή, χόρεψε μαζί του, δεν ξέρω ποιε στρακαστρούκε στρακαστρούκες, δεν ξέρω τι κάνω. Μη χορεύετε με το αρνί. όχι. Μη χορεύετε με το αρνί, είναι ασέβεια. Χορεύοντας με το ε, αρνί. Ε, Απέναντι ε, ναι, στους χορούς, ξέρω, και στο αρνή. Χορεύοντας, η σιωπή των αρνιών. Ε, ε, ε ξέρεις τι, ίσως έχω κάνει λάθη εδώ και ίσως πρέπει να το κάνω αλλιώ. Ίσως πρέπει να κάνω το positive Πάσχα, να είναι σε φάση γράφει ένα χαϊκού ναι. Για τι ε, καλές εμπειρίε του Πάσχα, κάθε φορά που. Συγγνώμη, κάθε φορά που. Δεν ξέρω, που σου συμβαίνει ένα από τα μεγάλα μυστήρια, ένα από τα μεγάλα πάθη. Ναι. Ε, Επίση, άμα πεις καλά να πάθει με ήττα, <laughs> πόσο λάθο έχει κάνει, <laughs> ε, Δύο γράμματα. Λάθο. Ένα και, γράμμα μείον βασικά. Αν το αφαιρέσουμε, ναι. Mm -hmm. Γιατί, το λέω γιατί έτσι θα λειτουργεί και η αγορά, ρε παιδί μου. Θυμάσαι παλιά. Δεν ξέρω, εκεί που μεγάλωσε και εκεί που μεγάλωσα εγώ, δεν ήταν και λίγο το μεγάλη εκτός, Παρασκευή. Εκτό γη εννοεί. <laughs> Εκτό στον πλανήτη μα. <laughs> μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή ήταν αυτό. Να μην βγει, να μην. ξέρεις, έχουμε. Κοίτα. Γενικά, κοινωνικά ήταν αυτή η φάση. Ε, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι ε, είναι ακόμα και αν κάποιο είναι τυπικά χριστιανό. Η... Ακόμα και αν φύγει. <laughs> ναι, sorry. Ε, αφιερωμένο στον Χαπ. Ε, είναι mm -hmm. ότι πολλοί κόσμοι πήγαινε εκκλησία μόνο τη μεγάλη εβδομάδα. Και εκεί είναι τώρα το ζυγίζει να πει πόσε μέρε θα γλιτώσω. Μεγάλη Δευτέρα προφανώ πάνε οι πολύ φανατικοί. Λε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Τρίτη το σκέφτε, αλλά μάλλον δεν πα. Από μεγάλη Τετάρτη σε πρίζουν και οι γονεί σου, λε, άντε, μήπω πάω για 10 ναι, λεπτά. Πάμε. Να ξέρει, η εκκλησία παίζει 7 μέρε σε Ρή. Είναι αυτό που λε εσύ με τι ώρε. <laughs> παίζει από το 6 το πρωί μέχρι 6 το πρωί το 24ωρο. Ναι, 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 το δίνουν. Ε... το δίνουν όλο. Και νομίζω ότι εντάξει, εκεί η κορύφωση γίνεται με την παρέλαση, πώ λέγεται αυτό, με τον επιτάφιο ε, που κάνει τη Μεγάλη Παρασκευή. Που εκεί, άμα ήσουν και μικρό, είχε τη μαγιά ότι το Σάββατο είχε τη λαμπάδα, τη Παρασκευή είχε mm. το φαναράκι. Mm. Ε, με το τέτοιο. Μένα το φαναράκι μου άρεσε πιο πολύ, α πούμε, κάποιος. Ε, και στην Ανάσταση, εντάξει, εκεί έπαιζε. Θυμάμαι ότι είχα πολλά. Είχα, κάποιοι από τα ξαδέρφια μου φοβόντουσαν τα, τις, ε, τις γουρούνες και τα δαγκαλικά και αυτά οπότε μένανε μέσα και όποιο τολμηρό πήγαινε εκεί, άμα ήσουν και στη φάση να γκρεμίσει την εκκλησία με τα δυναμητάκια σου, πήγαινε και το έκανε, α πούμε αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε μια παράδοση, είχαμε πόλεμο. Βαράγανε γουρούνε από τι 9 το βράδυ τη Ανάσταση μέχρι να αναστηθεί. Oh, okay. ήτανε, η κατάσταση ήταν εντελώ εμπόλεμη, ρε παιδί μου. Ήτανε, πολεμική μάλλον. Ήταν ένα χαμό, ένα κακό χαμό με εκρήξει γινόταν. Δηλαδή δεν άκουγε Χριστό Ανέστη ουσιαστικά ποτέ. Αυτή mm. Αυτοί αποφασίζαν πότε είναι το Χριστός Ανέστη και βαράγαν οι καμπάνε μετά. Δηλαδή δεν άκουγε. Ήταν πουφ κατευθείαν. Να το μπαμ που λέγαμε πριν για την Ανέστη. <σχεδιά> okay. Από, απ τα δυναμικά mm. ήταν. Όλα δεν είναι γλυκά. <σχεδιά> Οπότε κάπω έτσι το ήταν το Πάσχα. Δεν ξέρω. Στο... Εσύ, α πούμε, έχει κάνει Πάσχα και Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι, έχει κάνει και στο χωριό. Ε, Πάσχα στο χωριό. Να σου πω την αλήθεια, έχω κάνει πολύ μικρό. Okay. και Γιατί μετά που συνέβησαν όλα τα τραγικά, κάπω κανεί ναι, δεν, δεν ήθελε ναι. να ασχοληθεί με αυτό. Ε, έχω κάνει μεγάλη εβδομάδα στο χωριό και έχω υπάρξει και στην εκκλησία Παπαδάκη, whatever. Το έχω ζήσει δηλαδή το μυστήριο. Μπορώ να πω ότι ήταν ε, μια πολύ ωραία εμπειρία σαν. Ε, είναι ό,τι πιο method acting έχω κάνει ποτέ okay. στη ζωή μου, νομίζω. <laughs> έχω μπει δηλαδή full σε αυτό το πράγμα το να καταλάβω τι συμβαίνει και ποιο είναι το Πάσχα και τι λύτρωση που έρχεται μέσα από τον πόνο του άλλου. Yeah. Γιατί είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, νομίζω. Και νομίζω ότι εκεί είναι, αυτό είναι που πατάει. Βασικά, αυτό είναι που έχει κάνει και αξεπέραστο, νομίζω, τον Ισόπ τη Ναζαρέτ του Ζεφιρέλη. Πέρα του ήταν ένα τεράστιο. Ήταν ίσως και γι' αυτό επειδή δεν δείχνει Ρε, παιδί μου, ο Ιησούς από την Ναζαρέτ δεν φαίνεται ποτέ σαν ο Θεός. Φαίνεται σαν ο Ιησούς. Ναι. Και ίσω αυτό, μεγαλύτερο... ναι, αυτό. Έχει και πολύ, πολύ ανθρώπινη φύση, τέλο πάντων. Ναι, έχει πολύ ανθρώπινη υπόσταση. Ναι, δηλαδή δεν, δεν τον βρήκανε στον τάφο και η, η όλη του ζωή ίσω ήταν αρκετή να πούν. Eh, well. She must be some kind of God. <laughs> ταιριάζει και με τα ήθη τη εποχή. Ε... Στην, ε, η επιτάφη ήταν πάντα καλύτερη στα εφηβικά μου χρόνια νομίζω. Γιατί εκεί ήταν που έβαζε τα καλά σου και έκανε okay. επιτάφιο και πήγε να δει και ποιο είναι και τι κάνει. Και α, και, α, και αυτή ήρθε εδώ, α, και αυτή πήγε εκεί. Αλλά εμεί στη Χαριλάου έχουμε την ουσία ξένη την καινούρια και την ουσία ξένη την παλιά. Και έχουμε και τη Ρώσικη. Τι λε, Και έχουμε άλλη τώρα, μια εκκλησία εκεί που την ξεχνάω. Όχι, λέω τι εκκλησίε. Είναι η Οσία ξένη καινούργια και η Οσία ξένη παλιά. Και είναι σε απόσταση τώρα 200 μέτρων η μία okay. με την άλλη. Και είναι και η Ρώσικη, η οποία είναι άλλα 200 μέτρα πιο γη. Και έχει και άλλη μια εκκλησία εκεί που δεν θυμάμαι ποια είναι. Και αυτοί είναι τέσσερι επιτάφοι που συναντιούνται Που Γίνεται χαμό. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχουμε τέσσερι χριστου νεκρού και του φέρνουμε μαζί σε επαφή, ενώνονται σε ένα και μετά όλοι μαζί πετάμε για τον πλανήτη μα. Ε, αυτό Αλλά... είναι το τέλο ε... του ε, Ισόπ Ναζαρέτ. Ναι, ε, βέβαια. Πού να το δείξει αυτό το 1977, δεν είχα πει σε λεφτά. Ε. <laughs> Όχι, αυτό μου θύμισε σαν, το... σαν του Power Rangers, που ενώναν στο τέλο ο καθένα τα δικά του ρομπότ και φτιάχναν ένα τεράστιο. Μα Κάπω έτσι μου έκατσε. Αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι και αυτό. Για μένα, ρε παιδί μου, αυτό. Οκ. Okay. Ε, πιστεύει, δεν πιστεύει. Τέλο πάντων, είναι, είναι, αυτό το πράγμα τη μεγάλη εβδομάδα ότι όντω μπαίνει σε ένα mood λίγο πιο, πιο low. Και. Εντάξει. Θα περάσει. Μια εβδομάδα είναι. Απλά. Ε, Φέτο συμβολίζει και το lockdown όλο <laughs> αυτό. Το, το λες, πράγμα. το δηλαδή, είναι. <laughs> μετά από αυτό θα έρθει όντω η ανάσταση <laughs> για πολλού. Θα βγουν έξω και θα φασώνονται όπω γίνεται τώρα στι πολυκατοικίε, ξέρω εγώ αυτό, ότι στι πλατείε. <laughs> Αυτέ είναι εικόνε από. Ξέρει, πώ λε, ρε παιδί μου, αυτό το που κάνουν στην ερώτηση ανθρώπου ότι αν ξέρει ότι θα καταστραφεί ο κόσμο, τι θα κάνει. είναι αυτό, θα κάνω σεξ σε δημόσιο χώρο έξω όπου βρω σε πλατείε με χίλια άτομα. Ήμασταν ε, <Κι> είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Και τώρα θα τελειώσει το lockdown τέλο πάντων και αυτή η εβδομάδα η τελευταία του lockdown. Και όντω βιώνουμε ένα Πάσχα λίγο πιο ξέρεις, στα πλαίσια του χριστιανισμού τη τότε εποχή, α πούμε, του δράματο. Και θα τελειώσει ναι, okay. και αυτό. Και θα έχουμε ανάσταση. Δεν ξέρω. Okay. Απλά να, να. Λίγο σου μαθαίνει την υπομονή, θέλω να πω. Ότι. Ρε, δεν μπορώ. ίσως να το έχω πει και σε άλλο πασχαλίνο επεισόδιο. Ότι δεν μπορώ του τύπου που λένε. «νιστεύω» Και ξέρω εγώ. Είναι το μεσημέρι τα με 8 κιλά βούτυρα, δεν ξέρω, ε, γλυκά, τέτοιο, ναι, okay. πίνεις το βράδυ, βγαίνει, ξέρω εγώ, μεγάλη παρασκευή, αλλά κατά τα άλλα, ε, έχω, ε, 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 τυπικά είμαι εντό νόμου, ξέρεις, δεν, ε, δεν έσπασα τους κανόνες. Ναι, 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 εγώ. δεν έχω. Ναι, δηλαδή, ναι. δεν είναι αυτό το νόημα, παιδιά, να είστε κάθε μέρα σε εστιατόρια και να τρώτε, ε, ε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τρώτε και να θεωρείτε νηστίσιμο και... Εντάξει είναι άλλο το νόημα Αλλά οκ okay, εντάξει απλά αυτή η κατηγορία με εκνευρίζει Δεν μπορώ τον τύπο ρε, που γκρινιάζει Που λέει άρε πούστη εγώ πίνω φρέντο καπουτσίνο Και πότε θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα να πιω γάλα Ε μην το κάνει, άμα δεν θες Δεν σε υποχρεώνει κανείς <Κι> <Κι> Άντε σου. Εντάξει full rage αυτή ναι, τη στιγμή ναι, Αλλά οκ okay, ναι. το δέχομαι Είναι το πασχα rage Πείστε rage Μπορεί ναι Μπορεί 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 μπορεί. <laughs> μπορεί, 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 μπορεί. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Πάσχα Ρέιτζ. Λε να πούμε το επεισόδιο Πάσχα Ρέιτζ. Πάσχα Ρέιτζε. Πάσχα <laughs> Ρέιτζε. Θα κάνουμε <laughs> του Ρέιτζε όπω κάνουν το Rabbit. <laughs> Ρέιζε. Οι Πάσχα Ρέιτζε κάνουν Rabbit <laughs> Test. Αχ, τι ξέρω. Εντάξει. Ε... Θα, το, θα το ξεπεράσουμε και αυτό πάντω. <laughs> θα είναι καλύτερα, παιδιά, τα πράγματα με το Πάσχα. Μέχρι το, το επόμενο φθινόπωρο, μάλλον. <ΣΛΣ> Θα δούμε, εντάξει. Εμβολιαστείτε, τι να πω. Εγώ αυτό είναι το μήνυμά μου και το φετινό Πάσχα. Εμβολιαστείτε όσοι μπορείτε, όσοι είστε στα ηλικιακά groups. Εμ, και συνεχίζουμε. Χαπ.